Έξτρα, έξτρα παρθένο λάδι. Τι οξύτητα, τι οξύτητα έχει. Μηδέν. Τι οξύτητα θα έχει, μηδέν θα έχει. Μηδέν και με εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης. Λοιπόν, και έχουμε φέρει και ελιές. Τι εγκαινιάζουμε, τι ποιο μήνυμα προσπαθούμε να περάσουμε. Όλοι εμείς που παράγουμε γεωργικά προϊόντα, από το λιγοστό περίσσευμα ή από το υστέρημά μας, πρέπει να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους, κυρίως των αστικών κέντρων, να δώσουμε δωρεάν κάποια προϊόντα για να τους στηρίξουμε. Μάλιστα. Και σήμερα εγκαινιάζουμε αυτή την πρακτική εδώ στην Δραπετσόνα. Απόστολε, η Δραπετσόνα. Ναι, η Δραπετσόνα πώς επελέγει? Επελέγει καταρχήν γιατί ο Δήμαρχος είναι φίλος μου. Ένα. Δύο. Γιατί πάντα λάτρευα το τραγούδι που λέει για την Δραπετσόνα και έχει και σημασία. Έχει μια σημειολογία η σημερινή. Και είστε μπροστά από τις εργατικές κατοικίες από ό,τι βλέπουμε. Ακριβώς, ναι. Οπότε όποιος έχει ανάγκη μπορεί να έρθει εκεί και δωρεάν να πάρει λάδι, έτσι δεν είναι? Αυτό, Αφέη μου, ακριβώς αυτό που είπες. Και είναι σημαντικό. Πόσα κιλά λάδι έχουν φέρει, δηλαδή, είναι δωρεάν. Να μιλήσει και ο Δήμαρχος εδώ. Δήμαρχε, καλημέρα. Απόστολε, πόσα κιλά λάδι έχετε φέρει από τη Στηρίδα και πόσες ελιές? Ένα λεπτό. Πόσα κιλά λάδι έχετε φέρει? Είναι 3 τόνοι λάδι και γύρω στον 1,5 τόνο ελιές. Μπράβο. Πολύ ωραία. Κάτι έλεγε ο Δήμαρχος εδώ, ο κ. Τζανίζη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τόσο τον κύριο Κλέτσο, όσο και τον Δήμαρχο, τον ομόλογο, όσο και όλο το Δήμο Στηρίδας. Και να πω ότι. Ανατολική Φθιώτιδα. Συγγνώμη. Εντάξει, όλο το Δήμο λοιπόν είναι Ανατολική Φθιώτιδα. Και να πω λοιπόν ότι σήμερα ζούμε μια ιδιότυπη γερμανογαλλική κατοχή που σπρώχνει τον κόσμο στα συσίτια. Ενορίες του Δήμου και ο Δήμος σιτίζουν πάνω από 500 άτομα αυτή τη στιγμή. Δεν μας έχει μείνει άλλος δρόμος. Η αλληλεγγύη, η ενότητα και ο αγώνας. Μέχρι ανάμεσα πότε... στην οικογένεια, ανάμεσα στους δημότες, ανάμεσα στους δημάρχους. Μέχρι πότε θα παραμείνουν εκεί να μοιράζουν λάδι και ελιές? Έως που να τελειώσει το απόθεμα εδώ που υπάρχει. 3 τόνοι λάδι και ελιές. Ο κόσμος έρχεται με. Η προσέλευση είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη, Γιώργο, και πραγματικά έτυχα και σε περιστατικά που έρχεται κόσμος και φωνάζει. Έλεγαν τώρα εδώ και στους δύο δημάρχους ότι είπατε για Δραπετσόνα και έχουν έρθει και από Κερατσίνη και από δίπλα. Ότι πρώτα να εξυπηρετηθεί η Δραπετσόνα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους. Θα δώσουμε σύμφωνα με τις λίστες του Δήμου στους απόρους, στους δικαιούχους απόρους. Θα το ξανακάνει ο Απόστολος, θα κάνει και κάτι άλλο σε άλλες γειτονίες, ας πούμε. Θα το ξανακάνουμε, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς είναι ότι από το λίγο περίσσευμα ή και από το υστέρημα, αυτές τις δύσκολες ώρες να βοηθήσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ναι, να δώσουν προϊόντα. Πρέπει να σας πω ότι υποδέχτηκαν εδώ τον Απόστολο, δεν χρειάζεται, θα καταλαβαίνετε πώς τον υποδέχτηκε ο κόσμος. Είσαι έτοιμος, πάμε για να ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί ο κόσμος περιμένει να αρχίσει. Τι το δίνει ο Απόστολος το λάδι? Θα ανέβει και ο Απόστολος, γιατί ως γνωστόν Γιώργο μου είναι αγαπητό πολύ πρόσωπο. Ο Απόστολος, αυτό που ξέρει και την επικοινωνία καλά. Πολύ σωστά.